Για ποιο λόγο πουλήθηκε αυτή η εικόνα ενός πιθήκου για 2 εκατομμύρια δολάρια, τι είναι τα NFTs και τι είναι αυτό που τους δίνει αξία? Αν είσαι και εσύ ένα από αυτά τα άτομα που ακούνε συνεχώς για NFTs αλλά κοιτάζεις με απορία, τότε το σημερινό βίντεο είναι για σένα. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του Business Review Greece. Είμαι ο Άλεξ και σήμερα θα μιλήσουμε για τα NFTs, μία από τις μεγαλύτερες τάσεις εποχής μας, η οποία αναμένεται να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη απήχηση στο μέλλον. Επομένως, από τη στιγμή που η καλύτερη στιγμή να ξεκινήσεις να μαθαίνεις για τα NFTs είναι τώρα, μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο για να μάθεις τα πάντα για αυτά. Για να ξεκινήσουμε, τα αρχικά NFTs σημαίνουν Non-Fungible Token. Πρόκειται δηλαδή για ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία ή έργα τέχνης, όπου το κάθε ένα είναι μοναδικό και δεν μπορεί να αντικατασταθεί με κάποιο άλλο. Αυτή είναι ουσιαστικά η σημασία του Non-Fungible. Ενώ, αν πάρουμε για παράδειγμα ένα Bitcoin και το ανταλλάξουμε με ένα άλλο Bitcoin, θα έχουμε πάλι ένα Bitcoin γιατί ουσιαστικά είναι και τα δύο τα ίδια. Όμως, ο πίνακας της Μόνα Λίζα είναι μοναδικός γιατί δεν μπορεί να αντικατασταθεί με κάποιον άλλον. Αυτό στη ψηφιακή του μορφή είναι τα NFTs. Όπως ανέφερα, τα NFTs είναι ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και μπορεί να είναι μια εικόνα, ένα βίντεο, ένα τραγούδι, ένα εισιτήριο, ακόμα και ένα κομμάτι γης στο Metaverse. Αυτό που πρέπει να κρατήσεις όμως είναι πως όταν μιλάμε για ένα NFT, δεν εννοούμε απλά μια εικόνα. Πρόκειται για μια ολόκληρη τεχνολογία η οποία βασίζεται πάνω στο blockchain και μπορεί να σου προσφέρει πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Και όταν λέμε για blockchain, μιλάμε κατά κύριο λόγο για το Ethereum, όμως υπάρχουν και άλλα, όπως είναι το Tezos, το Solana, το Luna, ακόμα και το BNB. Τώρα μπορεί να σκέφτεσαι πως καλά όλα αυτά, έχω καταλάβει θεωρητικά τι είναι τα NFTs, όμως γιατί έχουν αξία, γιατί πουλήθηκε ο πίθηκος που ανέφερα πριν λίγο για 2 εκατομμύρια δολάρια. Εδώ είναι πολύ σημαντικό να πούμε πως τα NFTs, ή τουλάχιστον τα καλά, όχι όλα, σε δίνουν και κάποια χρησιμότητα ή αλλιώς utility. Τη χρησιμότητα αυτή τη δίνουν οι ομάδες που φτιάχνουν τα NFT projects και μπορεί να είναι πρόσβαση στο Metaverse, airdrops tokens ή ακόμα και να παίζεις με το NFT σου σαν χαρακτήρας σε ένα παιχνίδι play to earn. Έτσι, πριν αγοράσεις ένα NFT, πρέπει να κοιτάξεις κάποια πολύ βασικά πράγματα. Πρώτον, αν το project πίσω από αυτό σου προσφέρει κάποια utilities όπως αυτά που μόλις ανέφερα. Δεύτερον, κατά πόσο καλή είναι η ομάδα η οποία το έχει φτιάξει. Τρίτον, πόσο δυνατή κοινότητα έχει κυρίως στο Discord και στο Twitter. Και τέταρτον, αν υπάρχει ένα roadmap, δηλαδή ένας χάρτης ο οποίος θα δείξει τα επόμενα βήματα του project και μας δείχνει ουσιαστικά αν έχει μέλλον αυτό το NFT ή όχι. Από εκεί και πέρα, αν αγοράσεις ένα NFT το οποίο πληρεί αυτά τα κριτήρια, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχει μεγάλη ζήτηση και να θέλει ένας τρίτος να το αγοράσει από σένα. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που πολλοί αγοράζουν NFTs, δηλαδή για να το αγοράσω σε μια τιμή Χ, για να το πουλήσω σε μια τιμή Ψ και να κρατήσουν το κέρδος. Αυτό είναι γνωστό και ως NFT flipping. Φυσικά, όπως σε κάθε επένδυση, υπάρχει και το ρίσκο. Υπάρχει δηλαδή περίπτωση να αγοράσεις ένα NFT και να μην το θέλει κανείς, με τον κίνδυνο να μείνεις με το NFT στο χέρι. Άλλο ένα καλό με τα NFTs είναι πως με τη βοήθεια του blockchain μπορούμε πλέον να γνωρίζουμε δικαιωματικά σε ποιον ανήκει το κάθε ένα. Αυτό συμβαίνει επειδή, όπως ανέφερα, κάθε NFT είναι μοναδικό και ιδιοκτήτης μπορεί να είναι μόνο ένας. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν μπορείς απλά να αποθηκεύσεις ένα NFT και να λες ότι είναι δικό σου, όπως λένε πολλά άτομα. Για την ακρίβεια μπορείς να το κάνεις, μπορώ να το κάνω και εγώ αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως το NFT είναι δικό μου. Με την ίδια λογική μπορώ να μπω και εγώ στην Google, να εκτυπώσω μια εικόνα της Μόνα Λίζα, να τη βάλω στο τοίχο μου και να χαίρομαι. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως η Μόνα Λίζα είναι δικιά μου. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με τα NFTs, καθώς με τη βοήθεια του blockchain λύνεται το πρόβλημα της ιδιοκτησίας, κάτι που αλλιώς ονομάζεται proof of ownership και θα φανεί πάρα πολύ χρήσιμο στο μέλλον, ειδικά όταν το Metaverse μπει λίγο περισσότερο στη ζωή μας. Επίσης, από τη στιγμή που το blockchain μας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζουμε ποιος είναι ο ιδιοκτήτης ενός NFT, αλλά καθώς και να βλέπουμε πότε περνάει από χέρι σε χέρι, μπορεί ο δημιουργός του NFT να επιβραβευτεί με royalties, δηλαδή με δικαιώματα μεταπόλησης. Αν δηλαδή φτιάξεις ένα NFT, τότε κάθε φορά που πωλείται θα κερδίζεις και ένα ποσοστό. Είπαμε λοιπόν τι είναι τα NFTs, μιλήσαμε για την έναρξη ιδιοκτησίας, καθώς και από πού παίρνουν αξία. Αυτό είναι κάτι που θέλω να σταθώ λίγο παραπάνω, γιατί το έχουν πάρα πολλοί άνθρωποι απορία. Αν μπεις στο OpenSea, το οποίο είναι το μεγαλύτερο NFT marketplace του κόσμου και για το οποίο μπορείς να δεις ένα ολοκληρωμένο review εδώ, τότε θα ανακαλύψεις πάρα πολλά projects, κάθε ένα από τα οποία αποτελείται από χιλιάδες NFTs, τα οποία μπορεί να μοιάζουν μεταξύ τους, αλλά ταυτόχρονα είναι μοναδικά. Θα δεις επίσης πως αν μπεις στο project Bored Ape Yacht Club, το οποίο αποτελείται από 10.000 NFTs, μπορείς να δεις ότι αυτός ο πίθηκος κοστίζει 83 Ethereum, ενώ αυτός ο πίθηκος κοστίζει 200 Ethereum. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί κάποια NFTs είναι πιο ακριβά από τα άλλα? Τι είναι αυτό που καθορίζει τη τιμή τους? Εδώ μπαίνει η έννοια της σπανιότητας. Και για να απαντήσω στην ερώτηση που έκανα πριν λίγα δευτερόλεπτα, αυτό που καθορίζει τη τιμή ενός NFT είναι η ζήτησή του. Αν έχεις κάνει άωθηση τρίτη ηλικίου ή αν γνωρίζεις κάποια βασικά οικονομικά, τότε θα ξέρεις πως όσο αυξάνεται η ζήτηση για κάτι, τόσο αυξάνεται και η τιμή του.
Το ίδιο συμβαίνει και με τα NFTs. Και τι επηρεάζει τη ζήτησή τους? Η σπανιότητα. Έτσι, αν έχεις ένα NFT, όσο πιο σπάνιο είναι, τόσο πιο ακριβά μπορείς και να το πουλήσεις. Τώρα, υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορείς να καταλάβεις κατά πόσο σπάνιο είναι ένα NFT που έχεις. Αλλά για να μην βγει και το βίντεο μία ώρα, θα αναφερθώ μόνο σε έναν. Αν μπεις στο OpenSea που ανέφερα πριν λίγο και πατήσεις πάνω σε ένα NFT, θα δεις πως λίγο πιο κάτω λέει Properties. Αν κάνεις κλικ εκεί, θα δεις τα βασικά χαρακτηριστικά του, καθώς και το ποσοστό των υπόλοιπων NFTs του ίδιου project που μοιράζονται αυτά τα χαρακτηριστικά. Μπορείς να καταλάβεις ότι όσο πιο χαμηλό είναι αυτό το ποσοστό, τόσο πιο σπάνιο είναι το NFT. Ας δούμε για παράδειγμα αυτόν τον πίθηκο. Όπως βλέπεις, το 13% των πιθήκων αυτών έχουν ένα μοβ φόντο από πίσω, ενώ το 3% φοράει ένα καπέλο καπετάνιο. Σχετικά μέτρια πράγματα. Αν πάρουμε τώρα αυτόν τον βασιλικό πίθηκο, θα δεις πως το 0,77% φοράει ένα στέμα. Όπως καταλαβαίνεις, αυτόν τον καθιστά αρκετά σπάνιο και δίνει το περιθώριο στον ιδιοκτήτη του να το πουλήσει σε πιο ακριβή τιμή. Νομίζω σαν έννοια είναι αρκετά απλό. Και για να αναφέρω σύντομα άλλον ένα λόγο που τα NFTs αυτά έχουν πολύ μεγάλη αξία, είναι επειδή έχουν ένα utility. Όπως αναφέραμε πριν, το utility είναι χρησιμότητα. Το συγκεκριμένο project προσφέρει VIP πλεονεκτήματα σε όσους κατέχουν αυτά τα NFTs, όπως είναι πρόσβαση σε διάφορα clubs και tokens, των οποίων η αξία αυξάνεται με το μέλλον. Αυτό είναι δηλαδή το συγκεκριμένο utility, αλλά φυσικά διαφέρει από project σε project. Όπως κατάλαβες, τα NFT είναι λίγο περίπλοκα, αλλά και απλά ταυτόχρονα. Υπάρχουν αρκετά πράγματα τα οποία πρέπει να γνωρίζεις, αλλά στη βασική τους μορφή αυτά είναι τα NFTs, μιλήσαμε για την έννοια της αυθεντικότητας, της σπανιότητας, καθώς και το τι καθορίζει τη τιμή τους. Ελπίζω αυτό το βίντεο να σου φάνηκε χρήσιμο και πριν κάνεις την έρευνά σου για να αγοράσεις κάποιο NFT που έχεις βάλει στο μάτι, ελπίζω να ανατρέξεις ξανά σε αυτό το βίντεο για να θυμηθείς κάποια πράγματα που θα σε βοηθήσουν. Επομένως, ελπίζω να σου έλυσα κάποιες απορίες. Φυσικά, αν έχεις κάποια άλλη ερώτηση, μπορείς να μας ρωτήσεις στα σχόλια. Κάνε ένα like στο βίντεο, κάνε share για να το δουν οι φίλοι σου και μην ξεχάσεις να κάνεις ένα subscribe. Και να θυμάσαι, πρόσεχε, μην μείνεις με το NFT στο χέρι.